Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί, όλοι εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας, αλλά και όσοι για πρώτη φορά ίσως ακούτε μια εκπομπή τέτοιου είδους. Να έχετε μια χαρά η οποία να στηρίζεται σε ένα αιώνιο βάθρο. Και υπάρχει μια τέτοια χαρά που στηρίζεται επάνω στην αναστάσιμη χαρά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην σημερινή μας συνάντηση λοιπόν θα μιλήσουμε για το Ιερό Ευαγγέλιο Α του Λουκά και θα δούμε για τα θαύματα στη ζωή μας, διότι αγαπητοί μου χριστιανοί, τα θαύματα ποτέ δεν έπαψαν να συμβαίνουν. Κάθε τι το οποίο συμβαίνει στη ζωή μας είναι θαύμα και συμβαίνει λόγω της παντοδυναμίας και της αγάπης του Θεού και διότι ο Θεός αυτά που συμβαίνουν σε εμάς τα επιτρέπει Εκείνος για λόγους που αυτός ξέρει και έχει σκοπό να μας παιδαγωγήσει. Η περικοπή την οποία θα μελετήσουμε σήμερα είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 5, στίχη 1 έως 11. Πρώτα θα διαβάσουμε το πρωτότυπο κείμενο, θα κάνουμε λίγο υπομονή αλλά πρέπει να το μελετούμε και το αρχαίο κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο, διότι είναι το κείμενο επάνω στο οποίο πνέει το Πνεύμα του Θεού, όπως τα έγραψαν οι Άγιοι Απόστολοι. Και στη συνέχεια θα δούμε και την ερμηνεία του και θα πούμε και κάποια λόγια προς οικοδομήν των ψυχών μας. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 5, στίχη 1 έως 11. Το καιρό εκείνο, εστός ο Ιησούς παρά την λίμνην γενισαρέτ, είδε δύο πλοία εστώτα παρά την λίμνην, οι δε αλληλείς αποβάντες απ' αυτών απέπλυναν τα δίκτυα. «Εμβάζ δε εισέν των πλοίων, ο ειν του Σίμωνος, ηρώτησαν αυτόν από της γης επαναγαγήν λίγων και καθίσας εδίδας και νεκ του πλοίου τους όχλους. Ως δε επάυσα το λαλόν, είπε προς τον Σίμωνα, επανάγαγε εις το βάθος και χαλάσατε τα δίκτυα ημών εις άγραν. Και αποκριθείς ο Σίμων είπεν αυτό, «Επιστάτα, διόλοι στις νυκτός σκοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν, επειδή το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυον». Και τούτο ποιήσαντες συνέκλυσαν πλήθος ηχθείων πολλοί, διερήγνη το δε το δίκτυον αυτών. Και κατένευσαν τις μετόχη της εν το εταίρο πλοίο του ελθόντας συλλαβέστε αυτοίς. και ήλθον και έπλησαν αμφότερα τα πλοία, ώστε βυθίζεστε αυτά. Ιδών δε Σίμων Πέτρος προσέπεσε της γόνασιν Ιησού λέγον, «Έξελθε απ' ότι ανήρ αμαρτωλός Κύριε». Θαμβο γάρ περιέσχεν αυτόν και πάντα του συν αυτό επί τη άγρα των ηχθείων ή συνέλαβων. Ομοίω δε και οι Ιάκοβον και οι Ιωάννην Ιού Ζεβεδαίου, ήσαν Ισαν κοινωνεί το Σίμωνι. Και είπε προ τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπου έσυ ζωγρών, και καταγαγόντες τα πλοία επί την γην αφέντε άπαντα, οικολούθησαν αυτό. Και ερχόμαστε στην ερμηνεία. Εκείνο τον καιρό στεκόταν ο Κύριος Σιμών Ιησούς Χριστός στην λίμνη της Γενισαρέτ και είδε δύο πλοία να βρίσκονται στη λίμνη. Οι δε ψαράδες, αφού βγήκαν από αυτά, ξέπλαιναν τα δίχτυα τους. Αφού μπήκε δε σε ένα από τα πλοία που ήταν του Σίμωνα, του Πέτρου, τον παρακάλεσε να μετακινήσει το πλοίο λίγο από την ξηρά και αφού κάθισε, δίδασκε τον κόσμο από το πλοίο. Όταν σταμάτησε δε να μιλάει, είπε στον Σίμωνα, «Ξαναβγες στα βαθιά και απλώστε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Και απαντώντας ο Σίμωνας είπε σε αυτόν, «Κύριε, όλη τη νύχτα που κοπιάσαμε δεν πιάσαμε τίποτα. Για τον λόγο σου όμως, επειδή το λες εσύ, θα ξαναβγω στα νυχτά και θα χαλάσω τα δίχτυα». Και αφού έκαναν αυτό έπιασαν πολλά ψάρια. Και ήταν τόσα πολλά τα ψάρια ώστε τα δίχτυα τους ήταν έτοιμα να σπάσουν και έκαναν νόημα στους συνεργάτες στο άλλο πλοίο να έρθουν να βοηθήσουν κι αυτοί να πιάσουν τα ψάρια. Και ήρθαν και γέμισαν και τα δύο πλοία, τόσο πολύ ώστε κινδύνευαν να βυθιστούν. Αφού δε ο Σίμων Πέτρος είδε αυτήν την θαυμαστή αλλοιία αυτήν την θαυμαστή ψαριά, έπεσε στα γόνατα του Ιησού λέγοντας «Βγες από το πλοίο μου Κύριε, διότι είμαι άνδρας αμαρτωλός. Γιατί γέμισε από θαυμασμό ο Πέτρος και όλοι που ήσαν μαζί του για το ψάρεμα που έκαναν. Το ίδιο δε και ο Ιάκωβος και ο αδελφός του ο Ιωάννης, οι Ιη του Ζεβεδαίου, οι οποίοι ήταν συνεργάτες του Σίμωνος Πέτρου. Και είπε ο Κύριος προς τον Σίμωνα, «Μη φοβάσαι Σίμων, διότι από τώρα και στο εξής θα ψαρεύεις ανθρώπους» είναι αυτό που είχε πει ο Χριστός μας σε άλλη περικοπή τότε που προσκαλούσε τους μαθητές του και έλεγε «Ελάτε πίσω μου, ακολουθήστε με και εγώ θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και πραγματικά οι Απόστολοι έγιναν εκτός από αλληλείς ηχθείων έγιναν και αλληλείς της οικουμένης. Ψάρεψαν μέσα από το βυθό της αμαρτίας τους ανθρώπους και τους οδήγησαν στην Βασιλεία του Θεού. Και το έργο των Αγίων Αποστόλων το ανέλαβαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας στη συνέχεια. Στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους τόσο πολλή έκπληξη τους έκανε αυτή η απροσδόκητη και πλούσια αλληλεία και την θεώρησαν ως ένα θαυμαστό γεγονός και ανερμήνευτο σύμφωνα με τα όσα ήξεραν. Την είδαν οι Απόστολοι όπως και πραγματικά ήταν ένα θαύμα το οποίο έγινε από το Χριστό μας. Οι δύο αδελφοί ψαράδες, ο Απόστολος Πέτρος και ο αδελφός του ο Ανδρέας, είχαν κοπιάσει στην θάλασσα της Τιβεριάδος όλη τη νύχτα και ήταν λες και είχαν χαθεί τα ψάρια. Είχαν λοιπόν αράξει το πλοίο τους στην παραλία και από αυτό ο Κύριος, σαν από αυτό σχέδιο εβίδας και τα πλήθη. Ο Χριστός δηλαδή καθόταν μέσα στο πλοίο, το οποίο ήταν μέσα στη θάλασσα στην ακτή και απέναντι επάνω στην ξηρά ήταν ο όχλος, ο λαός, τους οποίους τους δίδασκε ο Χριστός, τους δίδασκε τα ρήματα της ζωής της αιωνίου. Οι δύο αδελφοί άκουγαν με προσοχή και ενδιαφέρον τα θεία λόγια του διδασκάλου. Αγαθή δε και καλοπροαίρετη καθώς ήσαν, αισθανόντουσαν βαθιά συγκίνηση. Όταν ο Κύριος σταμάτησε την διδασκαλία του, είπε στον Πέτρο να ανοιχθούν με το πλοίο τους στη θάλασσα. Σε κάποια στιγμή του είπε «Ρίξτε τα δίχτυα σας για να πιάσετε ψάρια». Ο Πέτρος, σαν πεπειραμένος ψαράς που ήταν, είπε στον Κύριο «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε, ρίχνοντας τα δίχτυα μας και δεν πιάσαμε απολύτως τίποτα και σε τούτη τη θάλασσα η νύχτα είναι κατάλληλη για ψάρεμα και όχι η μέρα. Εν τούτης, επειδή το λες εσύ, επειδή έτσι το θέλεις, εμείς θα κάνουμε υπακοή στην εντολή σου και θα ρίξουμε τα δίχτυα στη θάλασσα. Ίσως και να νόμιζε ο Πέτρος ότι ο Κύριος θα ήθελε να δει τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύουν. Δεν αποκλείεται δε καθώς έριγνε τα δίχτυα να εξηγούσε και στον Κύριο το πώς ακριβώς γίνεται το ψάρεμα. Ξαφνικά όμως ο Πέτρος όταν ρίξαν τα δίχτυα στην θάλασσα ένιωσε να βαραίνουν και αμέσως κατάλαβε ότι είχε πιάσει πάρα πολλά ψάρια και καθώς το έσερνε και ολοένα το έκλεινε τόσο και περισσότερο βαρύ το αισθανόταν το δίχτυ είδε ψάρια πολυάριθμα να σπαρταρούν μέσα σε αυτό και υπήρχε φόβος να σπάσει το δίχτυ, αγαπητοί φίλοι. Κατάλαβε ότι ήταν αδύνατον στο πλοίο του να χωρέσει όλα αυτά τα ψάρια και φώναξε τότε τους δύο συναδέλφους του, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους Υιούς του Ιούς του Ζεβεδαίου, οι οποίοι είχαν αραγμένο το πλοίο τους στην παραλία και ήρθαν να βοηθήσουν τον Πέτρο για να πιάσουν μαζί το μεγάλο εκείνο δίχτυ και να τον βοηθήσουν να το σύρουν έξω επάνω στα πλοία τους. Εκείνοι λοιπόν ήλθαν, έσυραν το δίχτυ και με τα ψάρια γέμισαν δύο πλοία, τόσο πολύ μάλιστα ώστε και τα δύο αυτά πλοία κινδύνευαν να βυθιστούν. Τότε ο Πέτρος σκέφτηκε καλά το εξαίρετο αυτό γεγονός. Είδε ότι επρόκειτο για ένα καταπληκτικό θαύμα. Αντιλήφθηκε ότι ο διδάσκαλος ως εξουσιαστής και επάνω στην φύση, αυτός είχε διατάξει τα ψάρια και αυτός, ο Χριστός δηλαδή, τα είχε κλείσει μέσα στο δίχτυ. «Θάμβος», λέει το Ευαγγέλιο, κατέλαβε τον Πέτρο, δηλαδή «κατάπληξη ιερό δέος». Αλλά και τους άλλους τρεις. «Αμέσως κατενόησε πόσο μέγας ήταν ο διδάσκαλος και πόσο μικρή και ανάξιοι ήσαν εκείνοι ενώπιόν του». Πέφτει λοιπόν στα γόνατα του Χριστού ο Πέτρος και γεμάτος από ταπείνωση και συντριβή καρδίας του είπε «Κύριε, βγες από το πλοίο μου. Εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και δεν μου αξίζει να βρίσκομαι τόσο κοντά σου. Μη φοβάσαι», του είπε ο Κύριος, «βγείτε και εσείς από τα πλοία. Αφήστε τα και τα δίχτυα, διότι από εδώ και πέρα θα γίνετε αλληλείς ανθρώπων». Και αμέσως οι Απόστολοι άφησαν τα πάντα. Άφησαν τα πλοία, τα δίχτυα, τα ψάρια, την παλιά του ζωή, τις συνήθειές τους, ακόμη και τις οικογένειές τους και τον ακολούθησαν. Το εξαίσιο και μεγαλειώδες αυτό θαύμα, αγαπητοί φίλοι, που επιτέλεσε ο Χριστός, είχε μιλήσει βαθύτατα στην καρδιά τους και αποτέλεσε μεγάλο σταθμό στη ζωή τους. Άραγε Μόνο στη ζωή του Αποστόλου Πέτρου συνέβησαν τέτοια συγκλονιστικά θαύματα. Για τον Πέτρο μόνο επιφύλαξε ο Θεός την ιδιαίτερη αυτή και στοργική μεταχείριση. Από την εποχή του Χριστού, από τα εξαίσια αυτά θαύματα που έγιναν τότε μέχρι και σήμερα, δεν σταματούν να γίνονται θαύματα, διότι ο Θεός χθε και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Θεός μας και χθες και σήμερα αλλά και αύριο και στους αιώνε των αιώνων είναι ο ίδιος. Και ο Θεός περιβάλλει πάντοτε με άπειρη αγάπη τον κάθε άνθρωπο. Ο Θεός τι θέλει. Πάντα ανθρώπους σωθείνε και εις επίγνωση αληθείας αληθεία Ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έλθουν σε επίγνωση της πραγματικής αλήθειας. Περιβάλλει πάντοτε με άπειρη αγάπη τον κάθε άνθρωπο δεν εξαντλείται και ούτε ποτέ θα εξαντληθεί η αγάπη Του, η πανσοφία Του και η παντοδυναμία Του. Ο Χριστός μας εργάζεται πάντοτε για την σωτηρία του κάθε ανθρώπου. Λες και μόνο αυτός ο άνθρωπος υπάρχει επάνω στη γη. Και τι σημαίνει αυτό, ότι ο Χριστός μας δεν κάνει διακρίσεις. Αντιμετωπίζει όλους μας με τον ίδιο τρόπο. Δεν υπάρχει ανώτερος ή κατώτερος στα μάτια του Θεού. Μπροστά στα μάτια του Θεού όλοι είμαστε ίσοι. Και θαύματα λοιπόν κάνει ο Χριστός για να μας προφυλάξει από τους κινδύνους και σωματικούς και πνευματικούς κινδύνους και προπαντός για να μας οδηγήσει και να μας κρατήσει σταθερούς μέχρι τέλους στον δρόμο της σωτηρίας. Αν προσέξουμε κάπως τη ζωή μας, αν με ερευνητικό βλέμμα εξετάσουμε τις ημέρες που πέρασαν και κάθε μέρα που έρχεται, θα δούμε θαυμαστέ επεμβάσει στη ζωή μας. Θα δούμε γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε με κανένα φυσικό τρόπο να τα εξηγήσουμε, διότι τα θαύματα δεν εξηγούνται με την λογική. Πόσες και πόσες φορές βρεθήκαμε σε αδιέξοδο, συνταραχτήκαμε από οικογενειακά δράματα αντικρίσαμε την καταστροφή να έρχεται και νομίζαμε ότι πρόκειται να καταποντιστούμε πλέον στην τρικυμισμένη θάλασσα. Είδαμε κατά τον ουρανό της ζωής μας και την άβυσο να χαίνει ενώπιόν μας, να είναι έτοιμη να μας καταπιεί. Κι όμως ο ζωογόνος ήλιος έλαμψε, η καταστροφή αποφεύχθηκε, το δράμα της ζωής μας λύθηκε. Κάναμε μία θερμή προσευχή προς τον Κύριο και ο Κύριος μας απάντησε με ένα θαύμα. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό εάν λέγαμε ότι ζούμε συνεχώς μέσα στα θαύματα της αγάπης του Θεού και θα τα βλέπουμε τα θαύματα αυτά αν έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας κυρίως αλλά και του σώματός μας. Ο Απόστολος Πέτρος δεν δοκίμασε μόνο χαρά αλλά και πολύ μεγάλη κατάπληξη από την πρωτοφανή αυτή αλληλεία. Ο Πέτρος δεν σκέφτηκε καθόλου το σεβαστό υλικό κέρδος που θα είχε αν πουλούσε τα τόσα πολλά ψάρια που έπιασε, αλλά περισσότερο αισθάνθηκε συγκλονιστικά συναισθήματα τα οποία πλημμύρισαν την ψυχή του. Το πλήθος των ψαριών από το βάρος των οποίων κινδύνευαν να βυθιστούν τα δύο πλιάρια του άνοιξαν τους οφθαλμούς της διανοίας και της καρδίας του για να αισθανθεί ποιος είναι ο Ιησούς, στην δύναμη του οποίου οφείλετο η πρωτοφανή σε εκείνη αλληλεία, αλλά για να αισθανθεί ποιος ήταν αυτός απέναντι στον Ιησού. Γεμάτος θάμβος και ιερό δέος έπεσε στα γόνατα του Κυρίου και με συνέστηση της μικρότητός του του είπε « «Έξελθε αδε μου, Κύριε, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί». Αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε κι εμείς, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας και παρότι είμαστε αμαρτωλοί και συνεχώς πέφτουμε σε λάθη και πολλές φορές επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Κι όμως ο Θεός μας αγαπάει και πάντοτε προνοεί για μας και όπως είπαμε περιμένει να σωθούμε περιμένει να μετανοήσουμε και να έλθουμε σε επίγνωση της αληθείας. Το θέμα είναι να αναγνωρίζουμε ότι κάνουμε σφάλματα και να μετανοούμε, να βάζουμε αρχή μετανοίας. Η αμετανοησία, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι είναι πολύ μεγάλη αμαρτία από τις μεγαλύτερες. Το να θεωρεί δηλαδή ο άνθρωπος ότι είναι αναμάρτητος και ότι δεν υπάρχει λόγος για αρχή μετανοίας. Αυτό είναι εωσφορικό. Όλοι μας πέφτουμε σε σφάλματα γιατί είναι η φύση μας τέτοια. Αλλά ο Χριστός μας είναι δίπλα μας για να μας βοηθήσει και όπως έδωσε το χέρι του στον Απόστολο Πέτρο για να τον σηκώσει από τη θάλασσα, θυμάστε το περιστατικό αυτό την ώρα που είχε πιάσει η τρικυμία και οι μαθητές ήσαν χωρίς τον Κύριο στο πλοίο και νόμιζαν ότι θα πνιγούν. Και εμφανίστηκε τότε ο Χριστός και διέταξε τη θάλασσα να κοπάσει. Και λέει ο Πέτρος, «Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσε εντολή να περπατήσω κι εγώ πάνω στη θάλασσα όπως περπατάς εσύ και να έρθω να σε συναντήσω». Και του λέει ο Κύριος, «Έλα». Και ο Πέτρος προχωρούσε επάνω στα κύματα όπως και ο Χριστός για να πάει να τον συναντήσει. Σε κάποια στιγμή όμως τον έπιασαν αμφιβολία και λιγοπιστία και τότε ξεκίνησε να βουλιάζει μέσα στη θάλασσα και του λέει «Κύριε σώσε με» και το απαντάει ο Κύριος «Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας, για ποιο λόγο δίστασες» και του έδωσε το χέρι του και τον σήκωσε από το βυθό της θάλασσας. Έτσι λοιπόν και εμείς να παρακαλάμε το Χριστό μας να μας δίνει τη δύναμη να στεκόμαστε όρθιοι πάνω στη φουρτουνιασμένη θάλασσα τη ζωής αυτής. Σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κατακλυσμός αμαρτίας ο οποίο απειλεί να μας καταποντήσει όλους και μόνο με τη βοήθεια του Χριστού θα καταφέρουμε να σωθούμε. Να τον παρακαλάμε λοιπόν και εμείς σαν τον Απόστολο Πέτρο «Κύριε σώσον με». Ο Χριστός του είπε Ολιγόπιστε για ποιο λόγο δίστασες. Δεν πρέπει λοιπόν να διστάζουμε και ούτε να ολιγοπιστούμε. Πρέπει όλες τις μέριμνες να τις αφήσουμε στα χέρια του Θεού, όλες τις βιωτικέ μας μέριμνες και οποιασδήποτε άλλες μέριμνες. Σαφώς και θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε και τα προστοζήν και τον άρτο τον επιούσιο και την τροφή και την ένδυσή μας κτλ. αλλά να μην τα ειδωλοποιούμε όλα αυτά και η ζωή μας να εξαρτάται από αυτά και αν νιώθουμε ότι έχουμε κάποια οικονομική δυσκολία να μην απελπιζόμαστε ή οποιαδήποτε άλλη δυσκολία αλλά με προσευχή και με καθαρή πίστη να παρακαλάμε τον Χριστό να μας βοηθάει. Έτσι λοιπόν και εμείς σαν τον Απόστολο Πέτρο αισθανόμενοι θάμβος και ιερό δέος ενώπιον του παντοδύναμου Χριστού μας ας πέσουμε και εμείς στα γόνατά Του και να πούμε Κύριε και εγώ αμαρτωλός ημί, βοήθησέ με. Ο Πέτρος τόσο πολύ η ιερή συγκίνηση αισθάνθηκε που θεώρησε ότι είναι ανάξιος ο Πέτρος να έχει στο πλοίο του μέσα το Χριστό. Στην πραγματικότητα ο Πέτρος δεν ήθελε με κανένα τρόπο να χωριστεί από το Χριστό. Δεν ήθελε ούτε ο Κύριος να τον εγκαταλείψει, ούτε και αυτός να αφήσει τον Κύριο. Αυτήν την αγαθή του διάθεση, αυτόν τον ιερό του πόθο, τον εξεδήλωσε αμέσως μόλις τον κάλεσε ο Κύριος, διότι εγκατέλειψε χωρίς δισταγμό πλοία και δίχτυα και οικογένεια και ακολούθησε ως πιστός και αχώριστος μαθητής το Χριστό. Αλλά λες και ήταν πλημμυρισμένος ο Απόστολος Πέτρος από ένα υπέρλαμπρο φω, είδε καθαρότατα αφενός μεν την δική του μικρότητα, αφετέρου το ασύλληπτο μεγαλείο του διδασκάλου». Ο Πέτρος τι ήταν, ένας απλός ψαράς της Τιβεριάδος, ένας αγράμματος άνθρωπος της Καπερναούμ, ένας βιοπαλεστής θα λέγαμε, που θαλασσοπνιγόταν μέρα και νύχτα, ρίχνοντας και ξαναρίχνοντας τα δίχτυα στην θάλασσα, για να πιάσει και να πουλήσει όσα πιο πολλά ψάρια μπορεί, για να ανταποκριθεί έτσι στις ανάγκες της οικογένειάς του. Γιατί ο Πέτρος, όπως γνωρίζουμε από την ιστορία μας, την εκκλησιαστική ιστορία, είχε μία γυναίκα και μία κόρη και είχε μαζί και την πενθερά του και ζούσαν όλοι μαζί και καθημερινά αγωνιζόταν όλους αυτούς να τους θρέψει. Από την άλλη η κοινωνική του θέση επειδή ήταν ένας ψαράς ήταν ασήμαντη, οι γνωριμίες του περιορισμένες. Η ικανότητά του να καταλαβαίνει τα μεγάλα και υψηλά γεγονότα ήταν πολύ φτωχή. Ο δε Χριστός είναι ο πανλοδύναμος Κύριος, ο οποίος με ένα του λόγο, με ένα νεύμα του, έκανε καταπληκτικά και αναρρύθμιτα θαύματα. Θεράπευε ασθενείς, καθάριζε λεπρούς, φώτιζε τυφλούς, εξεδίωκε και δαιμόνια. Με ένα νεύμα του Χριστού μας κλείστηκε αυτό το μεγάλο πλήθος των ψαριών στα δίχτυα του Πέτρου. Ο Χριστός μας λοιπόν την διδασκαλία του την ανέλυε και την προσέφερε με χάρη, ώστε να ελκύει τους ακροατές του και μιλούσε πάντοτε με σαφήνεια, ώστε αυτά που λέει να τα καταλαβαίνει και ο πιο απλοϊκός άνθρωπος. Επιπλέον την ώρα που ήταν στο καράβι του Πέτρου, ο Χριστός, ο Πέτρος εκείνη την ώρα αναλογίστηκε τα σφάλματα στα οποία ο άνθρωπος είχε πέσει, τις παραβάσεις του θείου θελήματος τις οποίες ενδεχομένως να είχε πράξει, αισθάνθηκε τις αδυναμίες που υπήρχαν στην ψυχή του, την αμαρτωλότητά του και ξεκίνησε να καταλαβαίνει ποιος είναι μέχρι και την ώρα εκείνη. Εξάλλου, είχε αισθανθεί και διαισθανθεί το απαστράπτον ηθικό μεγαλείο του Χριστού, την αγνότητά του, τον πλούτο των θεϊκών αρετών του και τον ασύλληπτο θησαυρό της αγιότητάς του. Αργότερα ο Απόστολος Πέτρος θα γράψει στην επιστολή του «Ο Χριστός αμαρτίαν ούτε ποιησέν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού». Ο Χριστός δηλαδή δεν διέπραξε καμία αμαρτία και ούτε ποτέ βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Ποτέ δεν ξεστόμησε δηλαδή ο Χριστός κακιά κουβέντα ή πονηρή κουβέντα και κυριαρχημένος ο Πέτρος από τη συνέστηση της δικής του μικρότητος και αμαρτωλότητος, θαμπομένος από την παντοδυναμία και το μεγαλείο του Χριστού, φώναξε με βαθιά ταπείνωση. «Βιες, Κύριε, από το πλοίο μου, διότι είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαι άξιος να σε έχω στο πλοίο μου. Δεν είναι σωστό και δίκαιο να βρισκόμαστε στον ίδιο τόπο, κοντά ο ένας τον άλλον, εσύ, ο απειροτέλειος Θεός και διδάσκαλος, και εγώ ένας αμαρτωλός ψαράς. Και ο Χριστός άκουσε με στοργή την ομολογία αυτή του Πέτρου και βραβεύοντας την ταπεινοφροσύνη του, όχι μόνο δεν τον εγκατέλειψε, αλλά τον προσέλαβε, τον πήρε δηλαδή τον τον πήρε κοντά του ως μαθητή του και τον ανέδειξε κορυφαίο μεταξύ των Αποστόλων. Όταν ο Πανάγαθος και Πάνσοφος Κύριος με συγκλονιστικά γεγονότα μας μιλάει όταν καλεί την αναξιότητά μας για μεγάλα έργα, όταν κάνει αισθητή την Αγία Του Παρουσία με τη Θεία Του Χάρη, όταν οι ιερά αισθήματα εμπνέονται στην καρδιά μας, εμείς ας αναλογιστούμε την άπειρη απόσταση που μας χωρίζει από Αυτόν. Ας σκεφτούμε την μικρότητά μας ενώπιον του Θεού και την αμαρτωλότητά μας Α πέσουμε στα γόνατά του με βαθιά ταπείνωση και α του πούμε: Όχι να πούμε κύριε, φύγε από μένα, αλλά να του πούμε: Κύριε, μείνε μαζί μου. Βοήθησε με τον αμαρτωλό να μένω κι εγώ πάντοτε μαζί σου. Αμήν. Αυτά λοιπόν τα λίγα ήθελα να πω στην αγάπη σα. Α μην πλατιάσουμε περαιτέρω την εκπομπή μα. Ο Θεό να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε, να σας δίνει δύναμη, όλοι οι Άγιοι να παρεσβεύουν για σας και η υπεραγία Θεοτόκος να σας σκεπάζει, να μας σκεπάζει όλους μας με την Αγία Σκέπη της και να πρεσβεύει στον Υιό και Θεό της. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε, καλό και ευλογημένο βράδυ σε όλους και μέχρι την επομένη μας συνάντηση να είστε όλοι και όλες καλά.